Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα είναι 8 Ιουνίου και αυτή τη στιγμή ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Art Channel. Μια προσδόκητη εξέλιξη είχε το ζήτημα της συζήτησης στην Βουλή σήμερα. Σε μια πρόταση μορφής ουσιαστικά εξελίχθηκε η όλη διαδικασία, η οποία ολοκληρώνεται ουσιαστικά την Κυριακή. Η πρόεδρος της Βουλής, κυρία Άννα Ψαρδοπενάκη, διέκοψε την συζήτηση για την ψήφο εμπιστοσύνης που θα γίνει σε 2 ημέρες. Αυτή είναι μια είδηση η οποία σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως σήμερα από τα μέσα ενημέρωσης της χώρας μας. Πάμε όμως να δούμε πώς διαμορφώνεται η τοπική μας επικαιρότητα σε αυτό το σημείο μέσα από τα κυριότερα θέματα της ημέρας σε τίτλους. Σε απόγνωση βρίσκονται οι καπροπαραγωγοί της Ροδόπης. Εκλιπαρούν τους εμπόρους να υπογράψουν συμβόλαια, υπογραμμίζουν οι συνδικαλιστές. Αναβλήθηκε για τις 7 Μαρτίου του 2006 η εκδίκαση της υπόθεσης της ένοπλης ληστείας σε Τράπεζα της Ελευθερούπολης. Το αίτημα που υπέβαλε η υπεράσπιση αφορούσε στα αποτελέσματα των δακτυλικών αποτυπωμάτων. Έντονες αντιδράσεις προκαλούν τα θέματα της φυσικής. Εκτός σχολικού κλίματος τα χαρακτηρίζουν οι γνωρίζοντες. Μεγάλη συμμετοχή στην απεργία που κήρυξε η ΟΤΟΕ και στην Κομωτινή. Κλειστές έως και την Παρασκευή θα παραμείνουν οι τράπεζες. Από τον αγροτικό χώρο, κυρίες και κύριοι, προέρχεται η πρώτη είδηση της ημέρας. Μεγάλη κρίση επικρατεί λοιπόν στους κόλπους των καπνοπαραγωγών, καθώς δεν απορροφούνται τα καπνά. Όπως σχολιάζει και επισημαίνει στο ρεπορτάζ που ακολουθεί, το μέλος της κυριοπραξίας των καπνοπαραγωγών, ο κύριος Δαμιανός Μαρουφίδης, δηλωτικό της τραγικής κατάστασης είναι το γεγονός ότι οι παραγωγοί παρακαλούν τους καπνέμπορους να συνάψουν συμβόλαια με συμβατές τιμές. Πάντως, σε διαρκή επαφή, με συγχωρείτε, βρίσκονται τα θεσμοθετημένα όργανα, με τα θεσμοθετημένα όργανα, οι συνεταιριστές καπνοπαραγωγοί. Μεγάλη κρίση επικρατεί στους καπνοπαραγωγούς, καθώς δεν απορροφούνται τα καπνά. Φτάσαμε στο σημείο να εκλιπαρούν οι παραγωγοί τους καπνοεμπόρους να συνάψουν συμβόλαια με συμβατές τιμές. Υπογράμμισε δηλώσεις του ο πρόεδρος της Κοινοπραξίας Καπνοπαραγωγών, Δαμιανός Μαρουφίδης. Είναι έμεσο εκβιασμός για να πάμε αντί στη μερική συνολική αποδέσμευση. Εκβιασμός για να πάμε αντί στην ολική, στη μερική αποδέσμευση. Όμως, επειδή γνωρίζουμε τα τεκτενόμενα και όλες τις μεθοδεύσεις, δηλώσαμε και δηλώνουμε ότι τα καπνά με την παρέμβαση του κράτους που έχει ιερή υποχρέωση να προστατεύει και να βγάζει από διέξοδα σε συγκεκριμένες στιγμές της αδύναμης τάξης όπως είναι η καπνοπαραγωγή. Είμαστε σε διαρκή επαφή, επαγρύπνηση με τα θεσμοθετημένα όργανα των καπνοπαραγωγών ώστε να μείνει ούτε ένας καπνός χωρίς συμβόλαιο. Και είμαστε σε διαρκή επαφή, επαγρύπνηση με τα θεσμοθετημένα όργανα των καπνοπαραγωγών, βασιλιές, καπνική, ομάδα, κοινοπραξία, τις οποίες η προσφορά είναι μεγάλη, σε αυτήν εναποθέτουν τις ελπίδες τους για την έξοδο από το αδιέξοδο. Η υπογραφή των συμβολέων είναι αυτό που θα πρέπει να γίνει το συντομότερο, σχολίασε ο κύριος Μαρουφίδης. Η υπογραφή των συμβολέων που είναι απόρρια της προηγούμενης αναθεώρησης, της αναθεώρησης του 92 και οφείλουν τα δύο μέρη. Ο καπνοπαραγωγός να προσφέρει τον καπνό του σε συμβόλαιο και ο μεταποιητής να συνάψει συμβόλαιο. Αναβλήθηκε για τις 7 Μαρτίου του 2006 η εκδίκαση της υπόθεσης της ένοπλης ληστείας σε Τράπεζα της Ελευθερούπολης με κατηγορούμενους τον Ανδρέα Χτενά, τη σύζυγό του, το γιο του και 4 Αλβανούς υπηκόους. Το αίτημα της αναβολής υπέβαλαν, κατέφεσαν οι συνήγοροι των 4 υπηκόων Αλβανίας κατηγορουμένων, καθώς στη δικογραφία υπολείπονται τα αποτελέσματα των δακτυλικών αποτυπωμάτων, όπως και υποστήριξαν. Αναβλήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης της ένοπλης ληστείας σε Τράπεζα της Ελευθερούπολης, όπου κατηγορούνται ο Ανδρέας Χτενάς, σύζυγός του Άρια Χτενά, ο γιος του Δημήτρης και 4 υπήκοοι Αλβανίας. Η υπόθεση θα συνεχιστεί στις 7 Μαρτίου του 2006, όταν θα έχουν προσκομιστεί τα αποτελέσματα των δακτυλικών αποτυπωμάτων από τα όπλα από την Εγκληματολογική Υπηρεσία Βορείου Ελλάδος. Ένα αίτημα που προέβαλαν σήμερα οι δύο συνήγοροι των Αλβανών υπηκόων. Ζητήσαμε να αναβληθεί η δίκη ως συνήγορος του 5ου και του 6ου των κατηγορουμένων μαζί με τη συνάδελφό μου. Ζητήσαμε να αναβληθεί το δικαστήριο ώστε να έρθουν τα αποτελέσματα της δακτυλοσκοπικής εξέτασης, του δακτυλικού αποτυπωμάτων δηλαδή, τα οποία εν πάση περιπτώσει θα αποδείξουν
και πέραν πάσης αμφιβολίας ποιος τελικά είναι αυτός ο οποίος τέλεσε αυτό το αδίκημα. Αν τελικά δηλαδή βρέθηκαν αποτυπώματα, πιανούν τα αποτυπώματα πάνω στα όπλα, γιατί εμείς αφισβητούμε ότι βρέθηκαν ή αυτά που βρέθηκαν είναι σίγουρο δεν είναι των πελατών των δικών μας. Στην αρχή, στο πρωτόδικο δικαστήριο, τότε είχε απορριφθεί. Θεωρούμε ότι αυτή τη φορά δεν πρέπει να απορριφθεί, αλλά βέβαια είναι στην κρίση του δικαστηρίου. Υπόβαλε ένα αίτημα αναβολής για Κρίσονες προκειμένου να προσκομιστεί έκθεση αποτυπωμάτων από τη Διεύθυνση Κλιματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος. Και αυτό γιατί δεν υπάρχει μέσα στη δικογραφία και είναι πρωτοφανές το αποτέλεσμα που έγινε. Βέβαια, μέχρι τώρα δεν είχαμε και στοιχείο αν όντως λήφθησαν αποτυπώματα, το σύνηθες βέβαια είναι να λήφθησαν, με την κατάθεση του μάρτυρα αστυνομικού επικεφαλής στον ΟΠΚΙ, που είναι και ο βαθμοφόρος, προέκυψε ότι υπαρίστατο κατά την έρευνα του χώρου ότι ήρθε η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών από τη Θεσσαλονίκη, συνέλεξε στοιχεία περί αποτυπωμάτων, αλλά το βασικότερο που προέκυψε και που το ισχυριστήκαμε και χτες κάποιος από τους συναδέλφους μου, είναι ότι όταν το αποτέλεσμα της έρευνας αυτής είναι αρνητικό, συνήθως δεν αποστέλλεται στη δικογραφία. Και αυτό είναι πολύ βασικό για μας. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε μια αρνητική έκθεση αποτυπωμάτων και συγκρίσεων με τους κατηγορουμένους, να μην έχει αποστραλεί. Είναι βασικό στοιχείο, κυρίως για το δικό μου πελάτη, τον Albert Bletto. Το μόνο στοιχείο του είναι η ομολογία του, την οποία την αμφισβητεί, και για μένα είναι καθοριστικό. Και δεδομένου ότι δεν προέκυψε και από μάρτυρα ότι φορούσε γάντια. Πάμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, να ανοίξουμε ένα παράθυρο στην ενημέρωση, να επικοινωνήσουμε με την συνάδελφο, την Μαρίνα την Κινέζου, που βρίσκεται ήδη στην αίθουσα σύνταξης και μπορούμε να την ακούσουμε. Μαρίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα Βάσο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Έχουμε έτσι ένα χαμηλό ήχο, νομίζω ότι κάπως μπορούμε να το δυναμώσουμε. Μαρίνα, είχαμε νέες εξελίξεις, όχι απρόσμενες μάλλον για την σημερινή ημέρα, της δεύτερη ημέρα εκδίκασης υπόθεσης του Ανδρέα Χτενά. Από ό,τι ακούσαμε και στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε, ζήτησαν οι δύο συνήγοροι υπεράσπισης μια έκθεση δακτυλοσκοπικής εξέτασης, την οποία μάλιστα χαρακτήρισαν και πολύ σημαντική. Μάλιστα, ναι. Την χαρακτήρισαν σημαντική για τους, και αφορούσε κυρίως τους δύο πελάτες τους, έτσι δεν είναι, τους δύο υπηκόους αλβανικής καταγωγής. Μαρίνα, μας ακούς? Μαρίνα, μας ακούς? Δεν είναι καλή σύνδεση. Μαρίνα, μ' ακούς? Μάλιστα, ναι, τώρα σε κοβάσω. Θα ήθελες να μας δώσεις έτσι κάποιες λεπτομέρειες από το τι προέκυψε σήμερα? Μάλιστα, σήμερα ζήτησαν οι δύο συνήγοροι των υπηκόων Αλβανίας την αναβολή της δίκης, ώστε να προσκομίζουν τα αποτελέσματα των δακτυλικών αποτυπωμάτων από το Τμήμα Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος. Από τα αποτυπώματα βέβαια που βρέθηκαν στα όπλα, καθώς οι περισσότεροι μάρτυρες ισχυρίστηκαν ότι οι ληστές, ότι έφυγαν τα όπλα, δεν φορούσαν γάντια. Και το τόδικα είχε υποβληθεί το ίδιο αίτημα, αλλά τότε απερριφθεί. Μάλιστα. Και μάλιστα από ό,τι ακούσαμε και την μία, την γυναίκα, την συνήγορο υπεράσπισης, ότι υπάρχει σχολίες επίσης πόσο διαφορετικά θα είναι τα πράγματα εφόσον υπάρχει μια αρνητική έκθεση. Έτσι δεν είναι, Μαρίνα? Νομίζω ότι αυτό σας είπε και στα πηγαδάκια τα δημοσιογραφικά τα οποία επακολούθησαν κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας. Μάλιστα, Βάσο, ναι. Θα ήθελα να σας ρωτήσω και κάτι ακόμη επί της ευκαιρίας. Δράτω με της ευκαιρίας. Είχες την δυνατότητα να παρακολουθήσεις πρωτόδικο όλη την εκδίκαση της υπόθεσης και έτσι χθες να δεις όλη αυτή την... και ξανά πάλι τους κατηγορουμένους. Πώς ήταν τα πράγματα? Είχες μια αίσθηση έτσι διαφορετική από την εκδίκαση της υπόθεσης σε πρώτο βαθμό? Σαφώς. Αυτή τη φορά ήταν πιο ήπιο το κλίμα. Πολύ διαφορετικό από την προηγούμενη φορά. Πάντως τα δρακόντια μέτρα ασφαλείας και η μεγάλη αστυνομική δύναμη που βρισκόταν στην αίθουσα του Μικτούρτου ήταν το ίδιο όπως και πρωτόδικα. Αλλά το κλίμα ήταν τελείως διαφορετικό. Μάλιστα. Θυμόμαστε βέβαια και ίσως και την παρουσία, έτσι, την καταληκτική παρουσία του Ανδρέα Χτενά κατά την διάρκεια εκδίκασης της υπόθεσης και εξέλιξης των στοιχείων, όπως τουλάχιστον προέκυπταν κατά την διαδικασία. Ας μείνουμε όμως σε αυτά. Αυτό που είναι το σημαντικό είναι ότι η δίκη αυτή αναβλήθηκε στο μεικτό ορκωτό εφετείο για τις 7 Μαρτίου του 2006. Οπότε τότε θα έχουμε την δυνατότητα να δούμε λεπτομέρειες και στοιχεία. Μαρίνα, σε ευχαριστώ πολύ για αυτές τις λεπτομέρειες. Και εγώ
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Επιστρέφουμε στο ραδιοδελτίο, κυρίες και κύριοι, και πάμε τώρα να δούμε τι ακριβώς συνέβη με το θέμα της φυσικής. Έντονες αντιδράσεις έχουν προκαλέσει θέματα της φυσικής, τα οποία κλήθηκαν να δώσουν απαντήσεις οι μαθητές της Πανελλήνιας Εξετάσεις. Πρωτοφανή ίσως και εκτός σχολικού κλίματος τα χαρακτήρισαν, ιγνωρίζοντας, λέγοντας μάλιστα ότι θα επιφέρουν ως ήθιστε υψηλά ποσοστά βαθμολογιών κάτω από τη βάση. Κατευθείαν στο πτυχίο των φυσικών επιστημών θα πρέπει να οδηγηθούν υποψήφιοι των παλαδικών που αρίστευσαν στη χθεσινή εξέταση της φυσικής κατεύθυνσης. Πρωτοφανούς δυσκολία στα θέματα εκτός σχολικού κλίματος. Εκτιμάται ότι θα επιφέρουν υψηλά ποσοστό βαθμολογιών κάτω από τη βάση. Ο κύριος όγκος των διαγωνιζομένων της θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης που εξετάστηκαν χθες το μάθημα αναφέρθηκε σε σφαγή των υποψηφίων, ενώ το σύνολο σχεδόν των ειδικών χαρακτήρισε ακατανόητη την επιλογή των θεμάτων από τα αρμόδια μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας. Οι άρτιοι προετοιμασμένοι υποψήφοι δυσκολεύτηκαν στην αντιμετώπιση των θεμάτων, ενώ η πλειονότητα των διαγωνιζομένων αποχωρούσαν σχεδόν σοκαρισμένοι από τα εξεταστικά κέντρα. Έντονες αντιδράσεις έχουν προκύψει στο μάθημα της φυσικής κατεύθυνσης, το οποίο διαγωνίστηκε με θέση της θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης χθες. Τα θέματα ήταν επίκως αχαρακτήριστα. Δηλαδή, ο χαρακτηρισμός πολύ δύσκολα ή πάρα πολύ δύσκολα είναι άτοπος. Δεν ήταν θέμα εύκολου ή δύσκολου. Ήταν εκτός όριων αυτά που μπήκανε. Προηγουμένως σας έλεγα ότι όταν είσαι παράδειγμα υδραυλικός, πολύ δύσκολη περίπτωση είναι μια περίπτωση, ξέρω εγώ, που αφορά μια βρύση ή κάτι παρεμφέρες. Αλλά όταν είσαι υδραυλικός και σε φωνάζουν να φτιάξεις μια μπρίζα, δεν είναι θέμα δυσκολίας. Απλά είναι άσχετο με την ειδικότητά σου. Πώς ξέρετε ότι θα εκτιμηθούν οι βαθμοί? Οι βαθμοί, νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα υπάρχουν βαθμοί πάνω από 15. Δηλαδή και αυτό είναι το ανώτατο όριο. Τη βάση όποιος θα την έχει θα πρέπει να είναι αρκετά ευχαριστημένος. Φέτος ήταν τρίτη λυκείου. Περάσαμε 3 χρόνια μαζί. Δηλαδή ήταν από την πρώτη μαζί μας και κάνουμε έναν αγώνα. Δεν υπάρχει απλά μια σχέση καθηγητή-μαθητή. Αυτά τα παιδιά τα πονάμε. Και όταν έρχονται εδώ, μετά από τόσο κόπο και τόσο αγώνα, και τα βλέπουμε να είναι στεναχωρημένα, πονάει και η δική μας ψυχή. Και να με συγχωρέσετε για αυτό που θα πω, αλλά νομίζω ότι του χρόνου, πριν να βάλουν θέματα, καλό θα ήταν η Επιτροπή να περάσει από ένα αλκοτέστ πιο πριν. Διάστηση στο θέμα που προέκυψε έδωσε και ο μαθηματικός Σάκης Λιπορδέζης, επισημένοντας για πολιτική αντιπαλότητα των μελών της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων. Παθές που έχω και τις πληροφορίες που συλλέγω, αντιλαμβάνομαι ότι το θέμα τελικά γίνεται πολιτικό και ευθύνονται τα δύο μεγάλα κόμματα. Από την άποψη ότι η Νέα Δημοκρατία δεν άλλαξε τις επιτροπές εξετάσεων ώστε να έχει αποκλειστικά αυτή την ευθύνη, άφησε και κάποιους από τις προηγούμενες επιτροπές, άλλαξε κάποια μέλη και έβαλε κάποιους δικούς της στην Επιτροπή Εξετάσεων και τελικά αναρωτιέμαι μήπως τα βράδια που ετοιμάζουν τα θέματα εξελίσσεται μια πολιτική αντιπαλότητα μεταξύ των μελών, ότι τέτοια θέματα μην βάζουμε σε διαγωνισμούς φυσικής. Όταν το λέει αυτό θεματοδότης διαγωνισμών φυσικής, και χαίρομαι που το άκουσα και από πολύ καλούς μαθητές. Θεσσαλονίκη, Αθήνα που είχαμε κάποια τηλεφωνήματα, λένε ότι σε σταθμούς που πήραν συνεντεύξεις από διακεκριμένους μαθητές πολύ καλών και φημισμένων σχολείων, ακόμα και σημειοφόροι, μιλούν ότι δεν πιάσανε τη βάση. Η Επιτροπή Εξετάσεων σε γίνει εκδίως, στην οποία να σημειώσω ότι ήταν και 2 πανεπιστημιακοί, που φαντάζομαι καμία σχέση με τα παιδιά και με τη τάξη, είδανε την επικεφαλίδα ενός κεφαλαίου, αυτοί είχαν προχωρημένες γνώσεις πάνω σε αυτό το κεφάλαιο, τους βάλουμε αυτό, χωρίς να ξέρουν ότι από αυτό το κεφάλαιο υπήρχε μια επιδερμική γνώση της ύλη, ένα σύντομο πέρασμα που δεν μπορούσε να φτάσει στα επίπεδα που αυτοί σκηνοθέτησαν το θέμα. Ωραία το σχόλιο αυτό του κύριο Λιπορδέζη, περί σκηνοθεσίας θέματος. Ακούσαμε πιο πριν και τον φυσικό, τον κύριο Ρελιάδη, να σχολιάζουν τα τεκτενόμενα. Ήθιστε όμως σε περιόδους αυτές όπου οι μαθητές καλούνται
να δώσουν, να διαγωνιστούν σε μαθήματα όπου είναι απροσδιόριστος ο συντελεστής της σχολείας, συνήθως να πέφτουν και οι βάσεις, ας πούμε, ή ας υποθέσουμε ότι τα πράγματα θα είναι θετικά και για τους μαθητές και θα είναι εκείνοι οι οποίοι θα είναι ευνοημένοι. Πάμε τώρα να δούμε λεπτομέρειες από ένα θέμα που ήδη μας απασχολεί και από το χθεσινό μας δελτίο. Κλειστές έως και την Παρασκευή θα παραμείνουν οι τράπεζες μετά την απόφαση της ΟΤΟΕ να προκηρύξει νέα 48 ώρια απεργία για την Πέμπτη και την Παρασκευή. Πάμε να δούμε μια μικρή επιμέλεια και αμέσως μετά επιστροφή στο στούντιο με κουβέντα. Κλειστές έως και την Παρασκευή θα παραμείνουν οι τράπεζες μετά την απόφαση της ΟΤΟΕ να προκηρύξει νέα 48 ώρια απεργία. Πέμπτη και Παρασκευή, οι εκπρόσωποι των τραπεζικών τόνισαν ότι οποιαδήποτε μορφή στην νομοθετική παρέμβαση στο ασφαλιστικό χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των τραπεζοϋπαλλήλων θα οδηγεί σε περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους. Μεγάλη συμμετοχή στην απεργία που κήρυξε ΟΤΟΕ και στην πόλη της Κομωτινής. Πάμε λοιπόν να δούμε λεπτομέρειες αναφορικά με το ζήτημα της κινητοποίησης και της απεργίας στις τράπεζες και να δούμε πώς κοιμάθηκαν, για ποια ποσοστά μπορούμε να μιλούμε σήμερα. Να καλησπέρισουμε τον κύριο Παντελή Αμπατζιάννη. Καλησπέρα σας κύριε Αμπατζιάννη. Μ' ακούτε? Ναι. Κύριε Αμπατζιάννη, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα σας. Θα ήθελα λοιπόν έτσι ως πρώτο ερώτημα να σας θέσω για σήμερα το εξής. Πώς ήταν η συμμετοχή των συναδέλφων σας σήμερα στο νομό της Ροδόπης? Τα μηνύματα που έχουμε πάρει από όλη την Ελλάδα είναι πολύ ενθαρρυντικά. Η συμμετοχή ήταν πάρα πολύ μεγάλη και οι συνάδελφοι δείχνουν και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον πέρα από τη συμμετοχή τους. Και ειδικά στο νομό Ροδόπης ήταν αυξημένη σε σχέση με χθες. Και έχει αρχίσει να μας γεμίζει και εμάς τους ίδιους με ενθουσιασμό, γιατί πραγματικά η ανταπόκριση των συναδέλφων είναι μεγάλη και πιστεύω ότι θα συνεχιστεί. Ακόμα και στις ιδιωτικού ενδιαφέροντος τράπεζες. Αυτό θα ήταν το επόμενο ερώτημα. Αυξημένη συμμετοχή. Εκεί, από ό,τι μου είπατε και προηγουμένως, στις ιδιωτικού ενδιαφέροντος τράπεζες υπάρχει μια ουσιαστική συμμετοχή, η οποία ξεπερνάει ίσως και προσδοκίες. Πραγματικά δεν περιμέναμε ότι ακόμα και εκεί, ας πούμε, σε αυτό το χώρο που γενικά είχαμε πρόβλημα εδώ στον Ομόρο Δόπης, είχαμε τέτοια συμμετοχή, και όμως οι συνάδελφοι έχουν ευαισθητοποιηθεί και πιστεύω ότι καθώς περνάνε οι μέρες και κορυφώνεται ο αγώνας, θα ευαισθητοποιηθούν ακόμα περισσότερο. Κύριε Παντζιάννη, στις επαφές που είχατε και με τους συνδικαλιστές στο κέντρο, στην Αθήνα, στο κέντρο λήψη των αποφάσεων, αυτό το οποίο ουσιαστικά επισημαίνεται από κάθε πλευρά είναι η συνέχεια της κινητοποίησης και ίσως και κυλιόγονες απεργίες, εφόσον δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά σας. Το ραντεβού πάντως με τον αρμόδιο υπουργό είναι για τη Δευτέρα. Κοιτάξτε, επειδή δεν ακούγεται πολύ καλά, αν κατάλαβα την ερώτησή σας, τη μορφή που θα πάρει από τώρα και στο εξής κινητοποίηση. Βέβαια, με αυτό σας ρώτησα. Από τη Δευτέρα και μετά. Ναι, αυτό σας ρώτησα. Και υπάρχει... Εμείς βασικά περιμένουμε, η ΟΤΟΕ δηλαδή περιμένει την κατάθεση νομοσχεδίου. Γιατί έχει δηλωθεί από τον Υπουργό ότι και θεωρείται πλέον τελεσμένο γεγονός ότι θα κατατεθεί νομοσχέδιο το ασφαλιστικό, και αυτό περιμένουμε. Αν τελικά δηλαδή η κυβέρνηση φτάσει στο σημείο να μην λάβει υπόψη της αυτές τις απεργιακές κινητοποιήσεις και αν τελικά καταθέσει το νομοσχέδιο αυτό, τότε η ΟΤΟΕ θα συνεχίσει και θα εντείνει τις απεργιακές κινητοποιήσεις με 24 ώρες επαναλαμβανόμενες απεργίες. Σαν αρχική σκέψη, αλλά αυτό δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει. Μπορεί να οδηγήσει και σε περαιτέρω κλιμάκωση. Πάντως, ένα από τα ζητήματα τα οποία. Μ' ακούτε, κύριε Μπατζιάννη? Ναι, βέβαια, ναι, ναι. Ένα από τα ζητήματα τα οποία τίθενται και σήμερα και από τους συναδέλφους στα κεντρικά μέσα ενημέρωσης είναι αυτός ο διαχωρισμός ή κατηγοριοποίηση των εργαζομένων σε αυτούς που μπήκαν πριν από το 1992-93 και στους άλλους οι οποίοι είναι πιο πρόσφατοι. Αυτό τελικά ωφέλει τους εργαζόμενους, αυτός ο διαχωρισμός? Σε καμία περίπτωση. Γενικά κανένας διαχωρισμός δεν ωφελεί τους εργαζομένους, γιατί δεν μπορεί να υπάρχουν εργαζόμενοι δύο ταχυτήτων. Αλλά και όταν ακόμα είναι επιβεβλημένος κάποιος διαχωρισμός ή είναι δικαιολογημένος ή εν πάση περιπτώσει δεν μπορείς να τον αποφύγεις, ακόμα και εκεί ας πούμε υπάρχουν όρια. Διότι, να σου πω κάτι, κάποτε είχε γίνει αυτό το διαχωρισμό στους πρόγκαιρ μετά του 93 εργαζομένους. Αυτό όμως έγινε ακριβώς εκείνη την χρονική περίοδο, δηλαδή το 93. Είπαν ότι κάπου εδώ πρέπει να χωρίσουμε τα πράγματα. 700 έγινε τότε, πάντως ήταν μια ανάγκη που προέκυψε εκείνη τη στιγμή. Δεν μπορούμε στο έτος 2005 να μιλάμε για διαχωρισμό των αναμικά των εργαζομένων σε αυτούς που μπήκαν πριν από το 1993 και μετά το 1993. Αυτό είναι και κάπου, ας πούμε, και
έξω από το, την οποιαδήποτε έτσι, σκέψη πρόθεσης επίλυσης των προβλημάτων των δικών μας μέσα σε κάποια έτσι, πλαίσια συνενετικά, να το πω έτσι. Δηλαδή, συνένεση θα μπορούσε να υπάρχει όταν μιλάμε με κάποιες προϋποθέσεις. Όταν μιλάμε όμως για αναδρομικό διαχωρισμό, ας πούμε, πώς θα υπάρξει συνένεση από τους εργαζομένους. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι που πλήρωναν εισφορές από το 1993 και μετά μέχρι το 2005, με την προοπτική να πάρουν κάποια σύνταξη παραπανήσια με το επικουρικό του ταμείο, τι θα κάνουν οι εισφορές αυτών των ανθρώπων, πού θα πάνε, πήγαν χαμένες. Δηλαδή, κάπου, ας πούμε, δεν είναι και. Κατανοητό από την πλευρά των εργαζομένων πώς προέκυψε αυτός ο διαγωνισμός. Και ένα τελευταίο ερώτημα θα ήθελα να σας θέσω. Για εκείνους που θέλουν να ολοκληρώσουν αύριο τις συναλλαγές με τις τράπεζες, θα μπορούν να εξυπηρετούνται, πώς είναι η κατάσταση στο νομό? Δεν σας άκουσα. Για εκείνους οι οποίοι θέλουν αύριο να ολοκληρώσουν τις συναλλαγές τους με τις τράπεζες, υπάρχει αυτή η δυνατότητα, πώς είναι η κατάσταση στο νομό? Μια και εσείς έχετε μια εικόνα τη συμμετοχή των. Από ό,τι διαπίστωσα με την περιοδία που έκανα προσωπικά σήμερα στα περισσότερα καταστήματα, όλα σχεδόν τα καταστήματα των κρατικών τραπεζών υπολειτουργούσαν. Δηλαδή υπήρχε προσωπικό ασφαλείας και εξυπηρετούσαν μόνο ορισμένες βασικές συναλλαγές, αυτές που προβλέπονται από την νομοθεσία για το προσωπικό ασφαλείας. Δεν γινόταν δηλαδή συναλλαγές ευρέως με το κοινό. Μάλιστα. Σε κάποια καταστήματα όμως που υπήρχαν συνάδελφοι που δεν απεργούσαν, γίνονταν και κάποιες επιπλέον συναλλαγές, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι εξυπηρετούνταν όλοι οι πολίτες. Απλώς εξυπηρετούνταν λίγο καλύτερα. Το θέμα είναι ότι καλό θα ήταν όλοι οι πολίτες και οι πελάτες των τραπεζών να αποφεύγουν τις συναλλαγές αυτές τις ημέρες, γιατί πιθανότατα να βρουν κάποιο, να δημιουργηθούν προβλήματα, ας πούμε, στην προσπάθειά τους να εξυπηρετηθούν, να δημιουργηθούν προβλήματα και δεν θα ήταν καλό, ας πούμε, να κατέβουν κάτω στην αγορά για να κάνουν μια τέτοια συναλλαγή και στο τέλος να φύγουν άπρακτοι. Δηλαδή για το καλό το δικό τους. Κύριε Μπατζιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία που είχαμε και απόψε. Καλά σας βράδυ. Έτσι έχουν, κυρίες και κύριοι, τα πράγματα αναφορικά με το ζήτημα της κινητοποίησης των υπαλλήλων στις τράπεζες. Πάμε τώρα να δούμε ένα ζήτημα που προέκυψε με την μονάδα της ΔΕΗ εδώ, την απόφαση να προχωρήσει στην δημιουργία 4 μονάδων παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, έλαβε προημερών το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ. Η πληροφορία δημιούργησε πρώτες αντιδράσεις και προβληματισμό στην περιοχή. Δέκτης αυτών των αντιδράσεων έγινε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ξηροδόπη, κυρία Χρυσαμανολιά, η οποία ανέδειξε το θέμα καταθέτοντας σχετική ερώτηση στο Κοινοβούλιο. Την απόφαση να προχωρήσει τη δημιουργία 4 μονάδων παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος έλαβε προημερών το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ. Δεν συμπεριλαμβάνεται όμως αυτές τη δημιουργία του δεύτερου εργοστασίου, ενώ το έργο αυτό τα τελευταία χρόνια και μέχρι προμηνών αποτελούσε την πρώτη ή τη δεύτερη προτεραιότητα της ΔΕΗ. Η πληροφορία δημιούργησε ήδη πρώτες αντιδράσεις και προβληματισμό στην περιοχή. Δέκτης των αντιδράσεων, η βουλευτής του νομού, Χρύσα Μανολιά, αναδεικνύει το πρόβλημα καταθέτοντας σχετική ερώτηση στη Βουλή, στην οποία επισημαίνεται ότι σαφώς από τεχνοοικονομικής πλευράς τα πλεονεκτήματα της επέκτασης υπερτερούν έναντι των άλλων περιοχών που επιλέχθηκαν και τέτοια πλεονεκτήματα είναι ότι υπάρχουν υποδομές, θα χρειαστεί ελάχιστος χρόνος για την ενέργειασή του, είναι συγκριτικά ελάχιστο το κόστος κατασκευής του, θα επιφέρει αύξηση της απόδοσης υπάρχουσας μονάδας, έχει προβλεφθεί επάρκεια βοηθητικών εγκαταστάσεων για τυχόν επέκταση και λαμβάνοντας υπόψη ότι η ιδέα για την επέκταση υπάρχει ήδη από την μελέτη της υπάρχουσας μονάδας, γι' αυτό το λόγο έχουν διαστασιολογηθεί κατάλληλα οι βοηθητικές εγκαταστάσεις. Υπόθεση η επέκταση μέχρι και πριν από ένα εξάμηνο περίπου απασχόλησε την ιεραρχία της ΔΕΗ και θεωρούνταν σχεδόν σίγουροι λόγω των προαναφερθέντων. Για τους ίδιους λόγους είχαν αναφερθεί θετικά σε αυτό και εκάστοτε υπουργοί και υφυπουργοί του Υπουργείου Ανάπτυξης κατά τις επισκέψεις τους στην περιοχή. Ερωτάται ο κύριος Υπουργός με ποια τεχνοοικονομικά κριτήρια επιλέχθησαν οι Οσάνο περιοχές για την εγκατάσταση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, τι συγκριτικό πλεονέκτημα έχει εγκατάσταση μονάδων, παραδείγματος χάρη στη Μεγαλόπολη και στη Φλόρινα σχέση με την Κομωτινή. Παραμένει στόχος του Υπουργείου να κατεστεί Θράκη ενεργειακό κέντρο, ανέπως υπηρετεί ο στόχος αυτός με την προαναφερθήσα απόφαση. Ματαιώνεται οριστικά ναι ή όχι η επέκταση του εργοστασίου μας.
Πάμε τώρα να δούμε λεπτομέρειες από μια πολύ ωραία πράξη των μαθητών των δημοτικών σχολείων που απέδειξαν την ευαισθητοποίησή τους στο θέμα των ναρκωτικών και των εξαρτησιογόνων ουσιών. Βέβαια, την πρωτοβουλία για αυτή την εκδήλωση λεπτομέρειες, τις οποίες θα δούμε στη συνέχεια, είχε η Αντινομαρχία Πολιτισμού και το Κέντρο Πρόληψης κατά των εξαρτησιογόνων ουσιών Ορφέας. Πραγματοποίησαν ενημερωτική εκστρατεία. Σε αυτή συμμετείχαν μαθητές και έστειλαν τα δικά τους μηνύματα μέσα από τις ζωγραφιές τους. Ενημερωτική εκστρατεία για την πρόληψη των ναρκωτικών άρχισε το Κέντρο Πρόληψης Ορφέας σε συνεργασία με την Αντινομαρχία Πολιτισμού. Στόχος η ευαισθητοποίηση των μικρών παιδιών στο θέμα των ναρκωτικών αλλά και των ουσιών που δημιουργούν εξάρτηση. Και θα πραγματοποιήσει πάρα πολλές εκδηλώσεις με το Κέντρο Πρόληψης Ορφέα σε συνεργασία με το ΟΚΑΝΑ. Σε αυτό έχουμε τη βοήθεια του κυρίου Ισαγιάν. Πριν από λίγο συζητούσαμε ότι τέτοιες δραστηριότητες θα πρέπει να επεκταθούν και σε όλα τα δημοτικά του νομού μας. Ήδη αύριο προγραμματίζουμε τη μετάβασή μας στις ΣΑΠΕΣ και την Παρασκευή η ίδια εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον Ίασμο. Το θέμα είναι τα ναρκωτικά, η πρόληψή του. Όπως βλέπετε υπάρχουν οι ειδικοί συνεργάτες του κυρίου Ισαγιάν. Θα ήθελα εγώ να ευχαριστήσω πριν δώσω τον λόγο τον ίδιο προσωπικά, τους συνεργάτες του, αλλά και τον προϊστάμενο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και τους διευθυντές του πρώτου και του δεύτερου γραφείου για την άμεση ανταπόκριση, ούτως ώστε οι μαθητές των σχολείων της 6ης Δημοτικού να βρίσκονται σε αυτό το χώρο. Τα παιδιά της 6ης Δημοτικού είναι αρκετά όρημα για να υποψιαστούν για το πρόβλημα των ναρκωτικών και μέσα από παραμύθια και από συζητήσεις σε μικρές ομάδες λέμε όχι στα ναρκωτικά, όχι στην πολυφαρμακία, όχι στην εύκολη λύση. Και συσφίγγουμε τις σχέσεις μεταξύ των παιδιών και έχουμε σκοπό αυτό να το κάνουμε σε όλο το νομό αυτές τις 3 ημέρες και γιατί όχι και στο μέλλον να επαναλάβουμε παρόμοιες ή άλλες δραστηριότητες. Κύριε Σαγιάν, βλέπουμε στους άλλους νομούς να γίνεται, να υπάρχει μια κινητικότητα στο θέμα των ναρκωτικών, καθότι συνεχώς βλέπουμε ότι οι νέοι όλο ένα και περισσότερο νέοι. Ναι, σαφώς και όχι μόνον, ίσως τελευταία ακούσατε γίνεται μεγάλος λόγος και για τη χρήση του αλκοόλ. Είναι και αυτό μια μάστιγα από τα μικρά παιδιά και μάλιστα εμείς οι ειδικοί ξέρουμε ότι πριν τα παιδιά φτάσουν στα ναρκωτικά χρησιμοποιούν πρώτα το αλκοόλ. Είναι ένας προθάλαμος. Όντως υπάρχει μια κινητοποίηση, πρέπει να υπάρχει εγρήγορση από όλους. Εμείς πριν 3 περίπου χρόνια κάναμε μια έρευνα στο νομό μας στη χρήση ουσιών στον μαθητικό πληθυσμό. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Τα παιδιά του Δευτέρου Μειονοτικού Σχολείου Κομωτινής κλήθηκαν να ζωγραφίσουν κάτι για την εξάρτηση από ναρκωτικά μετά την ενημέρωση από ειδικούς του Κέντρου Ορφέας και πέρασαν τα δικά τους μηνύματα. Που δουλεύε πολύ η γάτα και μετά ξεκούρασε. Θα ξεκουράσει. Τώρα παίζουν φούτμπολ και είναι κρασμένος αυτό. Διαβάζαμε το παραμύθι και διαβάζουμε τα μηνύματα που βγάζει. Τα μηνύματα στα πώς το έχεις γράψει όλα τα μηνύματα. Χιτσπίζαμε μπήκαμε, εμείς ήταν σπατάνε για σκουλάν να μαλήσει. Γράφουμε μηνύματα για τους φίλες μας, να μην παίρνουν φάρμακα, να ρωτάνε τους γονείς τους και αν θέλουν και τότε θα πάρουν. Με τις 10, σήμερα είναι μια περισσότερο ευτυχή ημέρα και σε αυτό το σημείο ολοκληρώνει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Art Channel. Πριν σας καληνυχτήσουμε για απόψε, πάμε μαζί όμως να ρίξουμε μια ματιά στα κυριότερα θέματα της ημέρας σε τίτλους. Σε απόγνωση βρίσκονται οι καπροπαραγωγοί της Ροδόπης. Εκλιπαρούν τους εμπόρους να υπογράψουν συμβόλαια, υπογραμμίζουν οι συνδικαλιστές. Αναβλήθηκε για τις 7 Μαρτίου του 2006 η εκδίκαση της υπόθεσης της ένοπλης ληστείας σε Τράπεζα της Ελευθερούπολης. Το αίτημα που υπέβαλε η υπεράσπιση αφορούσε στα αποτελέσματα των δακτυλικών αποτυπωμάτων. Έντονες αντιδράσεις προκαλούν τα θέματα της φυσικής. Εκτός σχολικού κλίματος τα χαρακτηρίζουν οι γνωρίζοντες. Μεγάλη συμμετοχή στην απεργία που κήρυξε η ΟΤΟΕ και στην Κομωτινή. Κλειστές έως και την Παρασκευή θα παραμείνουν οι τράπεζες. Αν
αναλυτικά κυρίες και κύριοι τα ρεπορτάζ και τις ειδήσεις της ημέρας. Θα έχετε τη δυνατότητα να τα παρακολουθήσετε στο βραδινό δελτίο για απόψε. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.